πώς να σταματήσεις να είσαι καμπούρης. Σε αυτό το βίντεο θα μάθεις. Hey, γεια σας και φίλοι, ελπίζω να είστε όλοι πάρα πολύ καλά. Ξέρετε ποιος είμαι, ο Σαρούκλας, και σε αυτό το βίντεο, όπως είπαμε και προηγουμένως, θα δούμε πώς να φτιάξουμε τη στάση του σώματός μας για να σταματήσουμε να καμπουριάζουμε και να γέρνουμε μπροστά. Γιατί είναι προβληματικό. Πέρα από το ότι φαίνεται άσχημα όταν βλέπεις τον άλλον να καμπουριάζει και δεν είναι και ό,τι πιο όμορφο αισθητικά, δημιουργεί και ένα σωρό προβλήματα στην υγεία μας. Πρώτα απ' όλα, δημιουργεί προβλήματα στη σπονδυλική μας στήλη, στους χόνδρους, κύλες, χονδροπάθειες, ιστορίες, στα νεύρα μέσα. Αρχίζει και βαράει το νεύρο στο χέρι, στο πόδι και δεν ξέρουμε γιατί. Μας κάνει να μην μπορούμε να κάνουμε βασικές κινήσεις της καθημερινότητας, να μην μπορούμε να σημασικώσουμε κάτι ή το οτιδήποτε. Ή ακόμα και γυμναστική να κάνουμε μπορεί να μας δημιουργήσει προβλήματα στους ώμους ή να μην μπορούμε να σηκώσουμε το χέρι πολύ ψηλά. Άμα καμπουριάζεις, δεν μπορείς να σηκώσεις το χέρι πάει ως εδώ, δεν πάει παραπάνω. Ενώ τώρα, άμα έχεις καλή στάση σώματος, το χέρι πάει full πάνω. Τώρα. Εάν όμως έχει πρόβλημα λόγω της καμπούρας, αρχίζουν και μετά και οι τενοντίτιδες εδώ πέρα. Και δεν το καταλαβαίνουμε στην αρχή, σιγά σιγά αρχίζει και δημιουργείται μια τενοντίτιδα και μετά γίνεται φλεγμονή και ξαφνικά χρειάζεται να πάμε χειρουργείο για αυτό. Και γενικά τα προβλήματα στον ώμο, ειδικά σε αυτούς που γυμνάζονται, δεν είναι και ό,τι πιο σπάνιο. Έτσι, σχεδόν ένα στους δύο ή και περισσότεροι, βασικά 9 στους 10 σε αυτούς που πάνε γυμναστήριο έχουν προβλήματα στους ώμους. Πόσοι έχουμε από εμάς προβλήματα στους ώμους, πονάει όμως, ή βλέπεις τον άλλον γυμνάζει και ξαφνικά εξαφανίζεται. Τι έγινε? Αχ, κάτι έπαθα στον ώμο. Δεν ξέρω πώς έγινε. Λοιπόν, έγινε από την κακή στάση του σώματός. Γιατί μπορεί να είναι όλους φουλ γυμνασμένους, φουλ τούμπανο, και έχουμε δει τέτοιους πολλούς στο γυμναστήριο που είναι σαν γορίλες και περπατάνε. Έλα, φίλε, θα κάνεις σε αυτήν την άσκηση να κάνουμε ένα λάξ. Και μπορεί να είναι πολύ γυμνασμένος, πολύ τούμπανο, μπορεί να είναι 100 κιλά, αλλά είναι έτσι. Γιατί είναι έτσι? Επειδή είχε κακή στάση σώματος εξ αρχής και δεν τη διόρθωσε και μέσω της γυμναστικής το κάνει ακόμη χειρότερα. Οπότε θα δούμε πώς θα τα διορθώσουμε όλα αυτά σε αυτό το βίντεο. Λοιπόν, ας ξεκινήσουμε με την καθημερινότητα. Η καθημερινότητα, καταρχάς εμείς οι άνθρωποι είμαστε σχεδιασμένοι να είμαστε όρθιοι. Να είμαστε όρθιοι και να είμαστε σε κίνηση. Να περπατάμε, να κυνηγάμε, να αθλούμαστε, να κάνουμε πράγματα. Ενώ όπως είναι τώρα η μοντέρνα κοινωνία και η ζωή μας τώρα, είναι ότι καθόμαστε 90% του χρόνου μπροστά από ένα PC, μπροστά από ένα κινητό, διαβάζουμε. Οπότε εκ των πραγμάτων είμαστε έτσι. Οπότε 90%, ας πούμε, 8 ώρες μέσα στην ημέρα σου είσαι έτσι. Ακόμα και όταν οδηγάς, είσαι έτσι. Γέρνεις μπροστά. Οπότε ήδη δημιουργείς ένα μεγάλο πρόβλημα. Μπορούμε να πούμε ένα σωρό tips και ασκήσεις γρήγορες και τέτοια, αλλά εάν δεν αλλάξεις σε ένα μεγάλο βαθμό τον τρόπο ζωής σου και δεν βάλεις περισσότερη κίνηση, περισσότερη άθληση και να είσαι περισσότερο όρθιος και να μην κάθεσαι συνέχεια, δεν θα διορθωθούν πάρα πολλά πράγματα. Προσπάθησε να είσαι πιο δραστήριος, πιο πολύ όρθιος, πιο πολύ να άρχισε να φεύγεις και να μην κάθεσαι τόσο πολύ. Και να μην, ας πούμε, αντί να οδηγάς συνέχεια, προσπάθησε να βγαίνεις που και που και με τα πόδια. Δεν έγινε και κάτι. Η καθημερινότητα παίζει πάρα πολύ μεγάλο ρόλο. Τώρα, κάτι από ασκήσεις. Να πάμε στις διατάσεις πρώτα απ' όλα. Λοιπόν, στις διατάσεις αυτό που θέλουμε είναι να κάνουμε τις εξής διατάσεις. Η πρώτη διάταση είναι του στήθους. Οπότε θα πιαστείς από εδώ πέρα από ένα σίδερο, ας πούμε, και θα αρχίσεις να σπρώχνεις το σώμα σου προς την αντίθετη κατεύθυνση. Μπορεί να κάνεις το λάθος και να κάνεις εδώ τη διάταση, στον ώμο. Πρέπει να κρατήσεις τον ώμο στη θέση του, να το κλειδώσεις πίσω και να γίνει διάταση εδώ στο στήθος. Να νιώσεις εδώ το stretch. Το στρετσάρισμα πρέπει να το νιώσεις εδώ πέρα. Και μετά από την άλλη μεριά. Μετά την προπόνηση, μπορείς να δοκιμάσεις να κάνεις κάποιες τέτοιες διατάσεις. Το πρόβλημα είναι ότι είναι πολύ μαζεμένοι. Μαζεμένος εδώ εμείς και τι κάνει, τραβάει τον ώμο προς τα μέσα και τραβάει το σώμα μας προς τα κάτω. Οπότε με τη διάταση τι κάνεις, το ανοίγεις πάλι λίγο. Οπότε είναι μαζεμένο, βραχημένο, είναι σκληρό και το ανοίγεις λίγο, το χαλαρώνεις, το μαλακώνεις, το στήθος. Και αυτό βοηθάει πολύ στο να ανοίξεις. Άλλη διάταση τώρα, στο λαιμό. Στο λαιμό. Λοιπόν, ο λαιμός, μία διάταση είναι αυτή. Πιάσε τα δύο σου δάχτυλα, βάλτε εδώ πέρα και σπρώξε εδώ πέρα. Το πηγούνι σου να πάει προς τα πίσω. Σε ένα σημείο θα νιώσεις εδώ πέρα λίγο άβολα. Σε αυτό το σημείο κράτα το για 15 δευτερόλεπτα και κάτω αυτό 2-3 φορές μέσα στην ημέρα σου και μετά από κάποιο διάστημα θα νιώσεις εδώ πέρα να χαλαρώνει λίγο παραπάνω αυτό εδώ πέρα. Και η άλλη διάταση του λαιμού είναι αυτή εδώ πέρα. Οπότε, είτε το κάνεις ξάπλα και γέρνεις προς τα πίσω, είτε είσαι όρθιος και το κάνεις αυτό εδώ πέρα το πράγμα. Πάλι, 2-3 φορές μέσα στην ημέρα σου θα σε βοηθήσει πάρα πολύ να χαλαρώσει εδώ πέρα όλο αυτό εδώ πέρα και να ανοίξει. Έτσι. Πάμε σε ασκήσεις. Το
Το βασικό, το μεγαλύτερο πρόβλημα είναι ότι με το γυμναστήριο πάμε και χειροτερεύουμε το πρόβλημα που έχουμε αντί να το διορθώνουμε. Ήδη καθόμαστε το 90% της μέρας μας έτσι, ήδη έχουν βραχυνθεί και έχουν μαζευτεί αυτοί εμείς και οι πίσω μύες που κρατάνε, δηλαδή όταν η στάση του σώματος είναι σωστή, υπάρχει μια ισορροπία. Αυτοί οι μύες με τους πίσω μύες της πλάτης, ας πούμε οι τραπεζοειδείς, οι ρομβοειδείς και αυτοί, ο πίσω όμως, όλοι αυτοί είναι μύες που κρατάνε το σώμα μας σε μια στάση. Τώρα, αντίστροφα έχουμε το στήθος, το οποίο κάνει το ακριβώς αντίθετο. Είναι δύο δυνάμεις τέλος πάντων που παλεύουν μεταξύ τους και μεταξύ γίνεται μια ισορροπία. Δηλαδή είναι φυσική. Ας πούμε, το στήθος ασκεί 20 κιλά δύναμη από εδώ, οι πίσω μύες ασκούν άλλα 20 κιλά και υπάρχει μια ισορροπία. Και αυτό είναι στη μέση. Όταν είμαστε στην καθημερινότητά μας έτσι, αυτό που γίνεται είναι ότι γίνεται λίγο πιο αδύναμος ο πίσω μυς, έτσι, και λίγο χαλαρώνει και αυτό έχει ως αποτέλεσμα να μαζευόμαστε. Τώρα, ο άλλος πάει γυμναστήριο και τι κάνει, βαράει πάγκο, πάμε, 50 κιλά, 60 κιλά, 100 κιλά, πάγκο. Μετά πλάτη, πάμε στο μηχάνημα, 20 κιλά. Αμέσως τι δημιουργείται, μια ανισορροπία. Απ' τη μία κάνεις ελεύθερα βάρη, την καλύτερη άσκηση, ξέρω εγώ, για στήθος και σε πιάνει και αυτή η τρέλα, να το φορτώνεις κιλά και να δυναμώνεις φουλ και απ' την άλλη ξεπετάς ξέρω την άσκηση για πλάτη. Οπότε, όταν υπάρχει μια τέτοια ανισορροπία, αυτό το πρόβλημα δυναμώνει, γίνεται πάρα πολύ πιο μεγάλο. Έτσι, ενισχύεται πάρα πολύ. Γιατί το στήθος γίνεται πάρα πολύ δυνατό, έχουμε ας πούμε 60 κιλά που μαζεύουν από εδώ και τραβάνε και έχουμε 20 κιλά από πίσω, κάτι αδύναμους μύες να προσπαθούν να κρατήσουν την κατάσταση, να σώσουν την κατάσταση η οποία δεν σώζεται με τίποτα. Και μετά έχουμε το πίσω ώμο που δεν το γυμνάζει ποτέ κανείς στη ζωή του, που είναι εντελώς αδύναμος. Και τώρα ο πίσω όμως πρέπει να ανταγωνιστεί, ας πούμε, όλο αυτό εδώ πέρα που το έχουμε υπεργυμνάσει και το έχουμε υπερτουμπανέψει. Τους μύες του καθρέφτη, έτσι. Εάν μπορείς να κάνεις 100 κιλά πάγκο, θα πρέπει να μπορείς να κάνεις 100 κιλά και όρθια σκυφτή κοπηλατική. Και όταν λέμε όρθια σκυφτή κοπηλατική, όχι η κοπηλατική που πάει προς τα κάτω, η κοπηλατική που πάει εδώ πέρα για να γυμνάσει την άνω πλάτη. Ουσιαστικά πρέπει να είμαστε το ίδιο δυνατοί μπροστά, θα πρέπει να είμαστε και πίσω. Επίσης θα πρέπει να γυμνάζουμε τους πίσω ώμους με πλάγιες εκτάσεις, αυτές τις σκυφτές πλάγιες εκτάσεις. Κάνεις 3 κιλά σκυφτές πλάγιες εκτάσεις. Δεν θα κρατήσουνε, γιατί όταν κάνεις στήθος, γυμνάζεται αυτός ο ώμος, αυτή η κεφάλι του ώμου και αυτή η κεφάλι, ας πούμε, διαχειρίζεται ένα μέρος των 100 κιλών που κάνεις για στήθος. Άμα κάνεις 3 κιλά από πίσω, δεν θα σώσεις τίποτα. Πρέπει να κάνεις 5, 10, 15, να δυναμώσεις πάρα πολύ και πίσω ώμος. Πρέπει να δυναμώσεις πάρα πολύ την άνω πλάτη, πρέπει να δυναμώσεις πάρα πολύ τους πίσω ώμους και πρέπει να δυναμώσεις πάρα πολύ τους ρομβοειδείς. Έτσι. Πάρα πολύ να τους δυναμώσεις. Όσο δυνατό είναι το στήθος, άλλο τόσο πρέπει να είναι και άνω πλάτη. Εάν δεν είναι, αρχίζουν τα προβλήματα. Αρχίζουμε και γέρνουμε μπροστά και άλλο τόσο, αρχίζουν και γυρνάνε τα χέρια μας έτσι, γινόμαστε μίνι γορίλες, θα πάμε να σηκώσουμε λίγο το χέρι μας και παθαίνουμε πρόβλημα στον ώμο. Εντάξει. Οπότε, ξέρω ότι είναι βαρετό. Ξέρω ότι είναι βαρετό να γυμνάζεις σωστά και να φροντίζεις να υπάρχει μια ισορροπία στο σώμα σου. Όλοι, και εγώ θέλω απλά να κάνω στήθος, δικέφαλα και κοιλιακούς. Αλλά αν θες να είσαι λίγο υγιής και να μην υποφέρεις, ας πούμε, του χρόνου και να μην χρειάζεται να κάνεις χειρουργείο στον ώμο σε 5 χρόνια ή να το παρατήσεις, αν πας σε ένα καφενείο και ρωτήσεις τον κόσμο, όλοι θα σου πούν: εγώ παλιά γυμναζόμουν, αλλά συνέβη αυτό ο τραυματισμός. Έτσι. Το θέμα είναι πώς θα το κάνεις αυτό χωρίς να τραυματιστείς. Αυτό είναι το βίντεο. Ίσως σκάσει και άλλο βίντεο με πιο συγκεκριμένες ασκήσεις και μια πιο συγκεκριμένη ρουτίνα και stretch και τέτοια για τη στάση του σώματος. Πες μου αν θες κάτι τέτοιο κάτω στα σχόλια. Όσον αφορά να προσέχετε και να γυμνάζεστε. Peace out.